κύριε Δήμαρχε. Χάρηκα πολύ, κάθε καλό σε όλους. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας η αχράντος σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο. Η ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος και φύησον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριο. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση εν το πνεύματι σου, τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Και ευλόγησον πάντες ημάς τη Δία της Χριστούς και αυτόν αυτιένας, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσκυμα. Και καταξίωσον ημάς εν ληστή με του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήξεως το κελαντισμού και γενέστο νυν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σήμερα ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ο Παντοκράτορ, ο στερεώσας τους ουρανούς εν συνέση και την γην θεμελιώσας επί την ασφάλειαν αυτής, ο δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ιδρύσας την Εκκλησία και ταύτην επί την πέτραν της πίστεως οικοδομήσας, αυτός Κύριε ο Μέγας Αρχιτέκτον και Δομήτων, προνοητήστε και συντηρητής του σύμπαντος κόσμου, επίβλεψον εφημάς και ευλόγησον τα έργα των χειρών ημών. Εν το σώ ονόματι σήμερον θεμέλιον πείθεμε και την σύν δύναμην προστεραίω συνετούμεθα. Ούγαρ επί την άμμον των κόπων ημών κτίζομε, αλλά επί σε την άσης των πέτραν θεμελιούμεν
είναι εάντε η βροχή καταβεί, εάντε η ποταμή έλθωσιν, εάντε η άνεμη πνεύσωση μη πέσει ουδονής αλευθεί. Ευλόγησον εν ειρήνη τα έργα ημών και άγαγε ταύτα εις αίσιον πέρας, ότι ούκ εμπειρή και μαχαίρα η κατάσχεση ημών, αλεντινίο υδρότη και εμπροστασία έργων καλών. Αυτή είναι ρίστης κληρονομίας ημών εις αιώνα αιώνας. Σούγαρ ακούοντες ταύτα εν δυσί εργαζόμεθα δυνάμει εις δόξαν σου του Πατρός ημών, του εν της ουρανής και του μονογενού σου Υιού και δημιουργικού σου λόγου και του Αγίου και ζωοποιού σου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον σώων δωρ αιών αξίους ημάς πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα ιάματα, εις εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτό που μη κατεσχυνθεί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Προπακλήτου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων πεντεκέδεκα ιερομαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, εις Αγίας ενδόξου πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, και των Αγίης Πατρός ημών Σιλουανού του Αθωνίτου, όντι μίμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σεβαστοί αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε Υπουργέ, αγαπητέ Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Γιώργο Γιοργαντά,
αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, δικαστική λειτουργή, συνάδελφοί μου δικηγόροι, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτατε, σας παρακαλώ, δεχτείτε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας και τις πιο θερμές ευχαριστίες για το γεγονός ότι δεχτήκατε την παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας να εντάξετε στο βεβαρημένο πρόγραμμά σας τις επισκέψεις σας στο Κλικής για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδος της ανυψώσεως της Μητροπόλεως μας. Να εντάξετε και την ευλογία του χώρου αυτού, στον οποίο πρόκειται να αναγερθεί το δικαστικό Μέγαρο Κλικής. Το έργο αυτό διεκδικείται από την πόλη και τον νομό μας εδώ και δεκαετίες. Όλοι οι διατελέσαντες πολιτικοί εκπρόσωποι του νομού μας, όλοι οι αιρετοί υπηρετήσαντες, οι αιρετοί άρχοντες, όλοι οι υπηρετήσαντες λειτουργοί της δικαιοσύνης, όλες οι διοικήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κλικής, αλλά και οι απλοί πολίτες με τις οργανώσεις τους, επεδίωξαν την κατασκευή του μεγάρου αυτού. Η επιδίωξη αυτή ευωδόθηκε τα τελευταία χρόνια χάρη στις προσπάθειες του νυν Αντιπροέδρου της Βουλής και πρώην Υπουργού κ. Γιουργατά, καθώς και του Δημάρχου Κλικής, του κ. Κυριακίδη και του Δημοτικού Συμβουλίου, που παραχώρησαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτόν τον χώρο που ευλογήσατε σήμερα και στον οποίο θα αναγερθεί το δικαστικό Μέγαρο. Άοκνος συμπαραστάτης σε όλους υπήρξε ειδικά τα τελευταία χρόνια και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κλικής, η κυρία Αρτόγλου. Η παρατηρηθήσα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του προκηρυχθέντος διαγωνισμού οφείλεται, και αυτό πρέπει να το μάθουν οι συμπατριώτες μου εδώ, στο γεγονός ότι αυτό το έργο είναι ενταγμένο σε ένα ευρύτερο, μεγαλύτερο έργο κατασκευής των δικαστικών μεγάρων των Σερών και της Εδέσης, καθώς και της ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά αποτελούν ενιαίο έργο. Έπρεπε λοιπόν να επιληθούν σημαντικά θέματα που αφορούν την ανακαίνιση του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, τα οποία χρόνιζαν. Εκτός κειμένου τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι την Θεσσαλονίκη, την οποία υπεραγαπάμε, συμβασιλεύουσα στο Βυζάντιο και συμπρωτεύουσα στο νεότερο ελληνικό κράτος, όποτε τη συναντάμε, προβλήματα έχουμε. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα δεις το. Όχι, ας το ακούει να μαθαίνει. Οι πρόσφυγες, οι πρώτοι που ήρθαν εδώ από τη Στρόμνιτσα το 1914, λόγω του ότι ο Βενιζέλος δεν κατάφερε, ο Ελευθέριος τότε, να εντάξει στις συνθήκες και τη Στρόμνιτσα στον εθνικό κορμό, ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις βάσεις για την πόλη του Κλικής. Νομός Κλικής, ξεχωριστός από τη Θεσσαλονίκη, γιατί μέχρι τότε ήταν επαρχία, έγινε το 1934, 20 χρόνια μετά, αφότου εντωμεταξύ είχαν έρθει και οι πρόσφυγες το 1922-1923 από την Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη, από την Μικρά Ασία και από τον Πόντο. Πρωτοδικείο στο Κλικής αποκτήσαμε 42 χρόνια μετά, αφότου γίναμε νομός. Και αυτό διότι δεν το επέτρεπε η Θεσσαλονίκη. Άρα μόλις το 1976. Δικηγορικό Σύλλογο στο Κλικής αποκτήσαμε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 90, διότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν επέτρεπε να γίνει ξεχωριστός Σύλλογος του Κλικής. Και εκεί που είπαμε ότι συχάσαμε από τη Θεσσαλονίκη, να σου ξανά. Το έργο του Κλικής μπήκε μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν έπρεπε να επιληθούν σοβαρά προβλήματα μετεκαταστάσεως του υφισταμένου δικαστικού μεγάρου, και το τελευταίο χρόνο καταβάλαμε μια σημαντική προσπάθεια ώστε να επιληθούν τα προβλήματα αυτά, και τις επόμενες ημέρες οριστικοποιείται η σύμβαση η οποία θα υπογράψουμε. Άρα τώρα που έχουμε και την πατριαρχική ευλογία, το έργο θα κινηθεί ταχύτατα. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκινάει
και το συντομότερο δυνατό θα υπάρξει ανάδοχος. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα σταματημένο, εκκινεί. Άρα λοιπόν σήμερα, οι αγαπητοί μου συμπολίτες, καθώς και οι αρχές του τόπου, παρακαλούνται να δεχτούν αυτόν τον χαρακτήρα της πατριαρχικής ευλογίας. Ότι δηλαδή με την ευλογία αυτή εκκινούν πλέον οι τελικές διαδικασίες του διαγωνισμού, ο οποίος καρκινοβατεί εδώ και χρόνια. Παναγιώτατε, τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε σε ένδειξη βαθύτατου σεβασμού και αγάπης να δεχτείτε ένα μικρό και ταπεινό αναμνηστικό δώρο για τη σημερινή σας ευλογία, το οποίο είναι από έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε και μου είπε ότι έχετε στο Πατριαρχείο μία μικρή γωνιά για τις ελιές του Κωνσταντίνου Βαλαΐ. Μία ελιά λοιπόν ακόμα από τον Κωνσταντίνο Βαλαΐ, δική μας, για να ενθυμίστε αυτή την ευλογία την οποία μας δώσατε σήμερα και για μας είναι υπέρ πολύτιμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιερότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού κύριε Ιγνάτιε, εκπρόσωπε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, Ιερότατε Μητροπολίτα Πολιανής και Κυρκυσίου κύριε Βαρθολομέ, Ποιμενάρχα της Θεοσόστου Ταύτης Επαρχίας, λυπή τιμιότατη αδελφή αρχιερείς, εντυβότατε κύριε Δήμαρχε και λυπή εξοχότατη και εντυβότατη εκπρόσωποι των αρχών. Ελογιμότατη κυρία Πρόεδρε του Πρωτοδικείου Κυλκής και λυπή ελογιμότατη κύριε Δικαστέ. Ελογιμότατη κυρία Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Κυλκής και τα μέλη αυτού εκλεκτή ομίγυρης. Κατακλείοντες Θεία Χάριτη την τετραήμερον επίσημον επίσκεψή μας εις την όμορφη πόλη σας, επί τη συμπληρώση εκατονταετίας από τις ανυψώσεως υπό της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, της Επισκοπής Πολιανής εις Μητρόπολην Πολιανής και Κυρκυσίου, μας γεμίζει χαράν η παρουσία μας εν το μέσο όλων ημών, των εγκρήτων νομικών, δικηγόρων, δικαστών και εισαγγελέων, των επιφορτισμένων με το υψηλόν λειτουργήμα της παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και εν γέννη απονομής δικαιοσύνης, ιδίως εν όψη του δεδαλόντους των συγχρόνων νομοθεσιών και της πολυπλοκότητος των σχέσεων μεταξύ των ποικίλων κοινωνικών ομάδων σήμερα. Η δικαιοσύνη δεν είναι μόνον η απονομή των ίσων, αλλά είναι και η εξισορρόπηση μεταξύ των δυνάμεων της κοινωνίας. Κατά τον Πλάτωνα, εις τα τρία μέρη της ανθρωπίνης ψυχής αντιστοιχούν τρεις βασικέ αρετέ της σοφίας που αναφέρεται εις το λογιστικό μέρος της ψυχής, της ανδρείας που συνδέεται με το θυμοειδές αυτής και της σοφροσύνης που απορρέει από το επιθυμητικό. Η δε τετάρτη αρετή, η δικαιοσύνη, διασφαλίζει τον σύνδεσμο και την ενότητα μεταξύ των τριών άλλων αρετών.
Συνεπώς, η δικαιοσύνη είναι η ενοποιός δύναμης, η οποία ισορροπεί τις άλλες τρεις αρετές. Τούτο δεικνύει την ιερότητα της δικαιοσύνης, η οποία δεν επιτρέπει να λειτουργεί μονομερώς κάθε μία αρετή, αλλά πάντοτε εις ενότητα με τις άλλες. Και εις την Καινή Διαθήκη, οι λέξεις δικαιοσύνη πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, έχει την έννοια όλων των αρετών, των καθηκόντων του ανθρώπου προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Με την έννοια αυτή την χρησιμοποιεί και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν λέγει «Πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Αυτό φανερώνει την σπουδαιότητα της δικαιοσύνης η οποία συνοψίζει όλες τις άλλες αρετές. Εν το πνεύματι τούτο, η δικαιοσύνη αποτελεί διαρκές και επιτακτικών πανανθρώπινων αίτημα. Δεν απορρέει αποκλειστικώς από τους κανόνας δικαίου, ούτε αφορά μόνον εις την τήρηση των νόμων και εις την επιβολή κυρώσεων εις τους παραβάτας. Το πρόβλημα της πραγματώσεως της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς υπόθεσης νομοθετικών κειμένων και διατάξεων, οι οποίοι ευρίσκονται εις αυθονίαν δια κάθε βιωτική περίπτωση. Το πρόβλημα έγκυται πρωτίστως εις το εάν και εις το πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, αναφέρεται δηλαδή εις τους ανθρώπους που υπηρετούν την δικαιοσύνη. Ουδεμία έννοια δικαιοσύνης δύναται να νοηθεί εάν δεν την υπαγορεύει το μέτρο της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Κατά την Ορθόδοξον Πατερικήν παράδοση και διδασκαλία, η Θεία Δικαιοσύνη ταυτίζεται ενιολογικώς με την αγάπη του Θεού, η οποία εκφράζεται ως θυσία και ως προσφορά. Όπως γράφει σχετικός ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «Η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ή της εστίν η Θεία αρετή και δικαιοσύνη». Βεβαίως, κατά τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, η ανθρωπίνη δικαιοσύνη δεν είναι θεία, γι' αυτό δικαιούται να σφάλει. Εκείνο όμως που ουδής εκ των λειτουργών της δικαιούται είναι να εγκαταλείψει, να προδώσει ή να νοθεύσει τον αγώνα υπέρ της αληθείας, καθώς η δικαιοσύνη ως ενυπάρχουσα και εις την υπόσταση του Θεού εκπηγάζει από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διακρίνουν και όλους τους φορείς της, την συνείδηση και την ηθική. Διώκεως μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως προσβλέπομεν πάντοτε εις την στελέχωση της δικαιοσύνης με δικαστικούς λειτουργούς ακεραίους και ανεπιλήπτους, οι οποίοι με πνεύμα αυτοθυσίας παρέχουν ποιοτική και αποτελεσματική δικαστική προστασία ως θεμέλιον λίθων του οικοδομήματος του κράτους δικαίου. Πράγματι, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου ανήκει κατεξοχήν εις την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς αυτής, οι οποίοι θωρακίζονται θεσμικώς με την αναγκαία για την επιτέλεση του καθήκοντος των προσωπικήν και λειτουργικήν ανεξαρτησία. Ο σεβασμός και η προάσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας περιλαμβάνει πρωτίστως την υπεράσπιση του κύρους αυτής. Το δε κύρος αυτό εξαρτάται έστω και εις επίποδων συμβόλων και από τον χώρον απονομής της δικαιοσύνης, ο οποίος πρέπει να εμπνέει τον ανάλογον σεβασμόν εις όλους τους παράγοντας απονομής αυτής, δικαστάς και διαδίκους.
Αυτόν δείγμα της ευρύθμου λειτουργίας των θεσμών ενός αληθούς κράτους δικαίου είναι πέραν του θεσμικού πλαισίου και η ανάλογος με το κύρος των θεσμών διαμόρφωσης των κτηρίων που στεγάζουν αυτούς. Εις τον καταθουκιδίδιν επιτάφιον του Περικλέους, ο τελευταίος θεμελιώνει το μεγαλείο της αθηναϊκής πολιτείας και εις τα επιβλητικά δημόσια κτίρια της, ως μέσον Διονύσιος του μεγαλείου αυτού. Δυστυχώς μέχρι και σήμερον η υφισταμένη κτηριακή υποδομή των δικαστικών υπηρεσιών εδώ εις το Κυρκής είναι εξ όσων πληροφορούμεθα ακατάλληλος και προβληματική, διό και η απονομή της δικαιοσύνης εντάφθα γίνεται υποσυνθήκας που δυσκεραίνουν ουσιωδώς το έργο των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Αξίζουν πράγματι πολλά συγχαρητήρια και έπαινη εις όλους τους παράγοντας της τοπικής δικαιοσύνης, δικαστάς, γραμματείς και δικηγόρους, οι οποίοι εις όλους απροσφόρους συνθήκας εργασίας διατηρούν εις υψηλών επίπεδων την λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης εις τον τόπο σας. Η σύγχρονος δικαιοσύνη εις τον 21ο αιώνα απαιτεί αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών δια την ποιοτική αναβάθμιση αυτής, πρωτίστως όμως δικαιούται στέγης ανταξίας του ρόλου, του κύρους και της αποστολής της. Είμαι θαυμαστή ότι το νέο δικαστικό μέγαρο που θεμελιώνομεν όλοι μαζί σήμερον θα εκπληρώσει τας προϋποθέσεις αυτάς, συγκεντρώνοντας εις ένα κτίριο τας υφισταμένας και κατακαιρματισμένας εις διαφορετικάς εγκαταστάσεις δικαστικάς υπηρεσίας και παρέχοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας εις δικαστικούς λειτουργούς, υπαλλήλους και δικηγόρους και συγχρόνως εις τον πολίτην περισσότεραν ασφάλεια και βεβαιότητα δια την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους δικαίου. Συγχαίρομαι τον εντυπώτατο Δήμαρχο Κυλκής, κ. Δημήτριο Κυριακίδη, δια την κατόπιν εισηγήσεώς του γενναιόδωρον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει το δημοτικό αυτό ακίνητο της περιοχής Μήλων Σαμαρά εις το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων επί το σκοπό της ανεγέρσεως του νέου δικαστικού μεγάλου. Ως συνδημότης σας πλέον χαιρόμεθα ιδιαιτέρως δια την απόφαση αυτήν η οποία διαδηλεί την πρόκριση της τοπικής κοινωνίας του Κυλκής δια την εξασφάλιση συγχρόνων υποδομών που συμβάνουν καθοριστικώς εις των εξυγχρονισμών του εν Ελλάδη δικαιοδοτικού συστήματος και εις την ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών του. Θεωρούμε δε ιδιαιτέρως ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι το κτίριο του νέου δικαστικού μεγάλου Κυλκής θεμελιώνεται σήμερον υπό του συντοπίτου σας, του συντοπίτου μας πλέον, Υπουργού Δικαιοσύνης της ελληνικής κυβερνήσεως εξοχωτά του κυρίου Γεωργίου Φλωρίδου, αξίου τέκνου της γης του Κυλκής, ο οποίος υπηρέτησε ευόρκως την δικαιοσύνη επί σειράν ετών ως παχόμενος και καταξιωμένος δικηγόρος και εν συνεχεία ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυλκής, σήμερον δε από της υψηλής θέσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ευχόμεθα ολοψύχως, κύριε Υπουργέ, επί θητεία σας εις το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι και ο κύριος του έργου, να αξιωθείτε να εγγενιάσετε το αποπερατωμένο πλέον νέων δικαστικών μέγαρων της γενετήρας σας, το οποίο ήθε πέρα από χώρων απονομής δικαιοσύνης
να αποτελέσει και αληθές σύμβολο λειτουργίας του κράτους δικαίου. Με αυτά στα σκέψεις ευχόμεθα εγκαρδίως ο ήλιος της δικαιοσύνης, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών του προστάτου των δικαστικών και δικηγόρων Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, του οποίου η εορτή πλησιάζει, να καθοδηγεί τους ηθήνοντας εις την ταχείαν ολοκλήρωση της ανεγέρσεως της νέας αυτής εστίας της Θέμηδος εις την πόλη του Κιλκής, να ενισχύει δε όλους εσάς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης εις το πολυεύθυνον έργο σας και να σας φωτίζει εις τας δυσκόλους αποφάσεις που καλείστε να λαμβάνετε καθημερινώς εν ονόματι του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Πλαισιώστε τον Παναγιώτατο. Γιώργη, έλα εδώ. Σε κούρασε.